Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεού σήμωσαν στη γη. Μεγάλο κακό έρχεται από την πολλή αμαρτία. Η Παναγία κλαίει κάθε μέρα. Κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, «Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία. Συγχώρησε τον κόσμο». Αχ, να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας. Ούτε ψωμί, όχι λάδι. Μην τρώτε αρτήσιμα Τετάρτη και Παρασκευή. Οι άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους αγγέλους να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Εκάκινεν ο κόσμος. Θα έρθει καιρός που θα τρώνε ανθρώπους. Η Ελλάδα, αν κρατήσει την πίστη της, θα σωθεί από το κακό που πρόκειται να έρθει. Αν όμως δεν κρατήσει την πίστη, θα καταστραφεί. Θα πέσουν όλοι οι δαίμονες επάνω της. Θα έρθει το κακό και θα χωρίσει το στάρι από την ήρα, τα πρόβατα από τα ερήφια. Και οι νέοι να βάλουν στο νου τους τα παντάψηλα του Θεού λόγια. Τα λόγια του Θεού σαν τριαντάφυλλα να είναι μέσα στην καρδιά τους. Κλειδί στο στόμα, να μην μεταφέρετε λόγια από τον ένα στον άλλο. Ο Θεός περιμένει, περιμένει τη μετάνοιά μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Εγώ θα φύγω, αλλά να ξέρετε, η λεμαργία θα χαλάσει τον κόσμο, η λεμαργία και η υπερηφάνεια. Να ψάχνετε να βρίσκετε τους φτωχούς και να μαζεύετε να πάτε να τους βοηθάτε. Αυτά θέλει ο Θεός, όχι να πηγαίνετε τάχα να προσεύχεστε στην εκκλησία. Να έχετε φόβο Θεού, να έχετε αγάπη, να έχετε ευσπλαχνία. Θα μιλάς σε όλο τον κόσμο και σε ένα μικρό παιδί θα μιλάς. Θα του λες καλημέρα. Και αυτό είναι σπλάχνο Θεού. Ας είναι μικρό, γέννημα θρέμα του Θεού είναι. Ο φόβος του Θεού κάνει σοφό τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού? Όχι να φοβάσαι το Θεό, αλλά να φοβάσαι, να μην στεναχωρήσεις τον άλλο, να μην τον βλάψεις, να μην τον αδικήσεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αυτή είναι η σοφία. Ύστερα τα άλλα. Για να ζήσεις, σε φωτίζει ο Θεός τι να κάνεις. Δεν μου αποκαλύπτει ο Θεός αμαρτήματα. Μόνο στο πρόσωπο του ανθρώπου βλέπω ή φως ή σκότος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι είναι στο σκοτάδι. Με βλέπεις εδώ που είμαι τόσα χρόνια. Εδώ με παλεύουν τρία δαιμόνια. Το ένα της απιστίας, το άλλο δαιμόνιο είναι της ακηδείας και το τρίτο, δεν το θυμάμαι, ίσως είναι της ανθρωπαρεσκίας. Αχ, αν κάνουμε ένα καλό, λέμε κάναμε ένα καλό. Με ποια δύναμη όμως κάναμε το καλό? Με τη δύναμη του Θεού. Σου έδωσε ο Θεός ευλογία και έκανες το καλό. Η ελεημοσύνη κρυφή να είναι, μόνο ο Θεός να ξέρει. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλο. Οσία σοφία της κλεισούρας. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα. Και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? Κρίσον ο λίγων, το δικαίο υπερπλούτων, αμαρτωλών πολλήν. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγο συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Μετανοείτε αδέλφια μου, μετανοείτε, γιατί έρχεται το τέλος.